Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Η σημερινή εκπομπή People θα ασχοληθεί με δύο θησαυρούς. Ήδη βρισκόμαστε σε έναν από αυτούς τους θησαυρούς, που είναι τα γήπεδα γκολφ στην Κώστα Ναβαρίνο. Λίγα χιλιόμετρα, όπως βλέπετε πίσω μου από την Πύλο, στην Μεσσηνία, δύο γήπεδα που έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον μεγάλων αθλητών από ολόκληρο τον κόσμο. Αμέσως μετά θα μεταβούμε στη Φινικούντα. Εκεί υπάρχει ένας χαμένος θησαυρός. Θα μάθουμε περισσότερα για την ιστορία αυτή του χαμένου θησαυρού των Εβραίων. Στο τέλος θα καταλήξουμε στην Καλαμάτα, όπου θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε ένα εκπληκτικό βίντεο κλιπ που αφορά τη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Να πάω όμως τώρα σε έναν από τους προπονητές εδώ στα γήπεδα γκολφ στην Κώστα Ναβαρίνο, τον κύριο Χρήσανθο Διάκο. Γεια σας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Χαιρόμαστε που μας φιλοξενείτε εδώ σε αυτόν τον θησαυρό πραγματικά, όπως ανέφερα πριν, και να ξεκινήσουμε με το άθλημα του γκολφ, να μάθουν οι τηλεθεατές τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το άθλημα, γιατί δεν είναι πολύ γνωστό στην Ελλάδα. Ενώ εσείς ως προπονητής, ως professional προπονητής, μπορείτε να μας πείτε περισσότερα. Τέλεια, καρχάς χαρά μας που σας φιλοξενούμε και εμείς στα γήπεδά μας. Είναι στόχος μας να μεγαλώσουμε το άθλημα στην Ελλάδα και είμαι εδώ για να σας πω κάποια πράγματα για το άθλημα το συγκεκριμένο, να γνωρίσετε και εσείς καλύτερα το συγκεκριμένο σπορ, να γνωρίσετε και κάποια παιδιά από την Ακαδημία μας. Λένε ότι είναι άθλημα των πλουσίων. Ισχύει αυτό? Κοιτάξτε να δείτε. Βέβαια, βλέποντας όλο αυτό που υπάρχει εδώ και το κόστος που χρειάζεται για να διατηρηθεί ένα τέτοιο γήπεδο, καταλαβαίνω ότι χρειάζονται χρήματα. Εσείς θα μας πείτε όμως πιο εμπεριστατωμένα. Κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα το γκολφ, όπως και ο ίδιος παρατηρήσατε, είναι ένα άθλημα, δηλαδή οι εγκαταστάσεις του χρειάζονται ένα πολύ μεγάλο μπάτζετ ώστε να κρατηθούν σε αυτήν την κατάσταση που βλέπετε κι εσείς, και συγκεκριμένα στα γήπεδα της Κώστα Ναβαρίνο, που είναι για μένα σίγουρα το top στην Ελλάδα και από τα κορυφαία στην Ευρώπη. Έτσι, οπότε σίγουρα χρειάζεται ένα μεγάλο ποσό για να διατηρηθούν σε αυτήν την κατάσταση, και είναι επακόλουθο να είναι και ακριβό για τη συμμετοχή. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ της Κώστα Ναβαρίνο, νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα για να δούμε ότι μπορούν παιδιά εδώ της επαρχίας. Είναι και ένας από τους λόγους που ήρθαμε εμείς εδώ, είναι αυτό το φαινόμενο παρατηρείται μόνο εδώ στα γήπεδα στην Κώστα Ναβαρίνο. Υπάρχουν παιδιά λοιπόν από την γύρω περιοχή. Σας ακούμε. Λοιπόν, συγκεκριμένα για να σας εξηγήσω. Εδώ το 2010 δημιουργήθηκε η Ακαδημία Γκολφ για juniors. Μια φορά. Αυτή τη στιγμή έχουμε πλέον 55 παιδιά από όλη τη Μεσσηνία, δηλαδή από τα γύρω χωριά, από την Καλαμάτα, και είναι όλα παιδιά που έρχονται από ένα οικογενειακό περιβάλλον πολύ συνηθισμένο, δηλαδή είναι παιδιά αγροτών. Αγροτών, υπαλλήλων, δημοσίων υπαλλήλων, ιδιωτικών υπαλλήλων, που έχουν οι γονείς μικροεπιχειρήσεις. Που δεν έχουν το οικονομικό υπόβαθρο για να μπορούν, ας πούμε, να στέλνουν τα παιδιά τους να μάθουν γκολφ. Παρόλα αυτά, χάρη και στη στήριξη, και πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτό χωρίς τη στήριξη της οικογένειας Κωνσταντακόπουλ, η οποία παρέχει σε αυτά τα παιδιά τα πάντα δωρεάν, από τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, τον ρουχισμό, φυσικά τη διδασκαλία από τους προπονητές. Όλα αυτά παρέχονται στα παιδιά εντελώς δωρεάν, και πλέον μετά από 5-6 χρόνια βλέπουμε ότι όλη αυτή η κόπη και όλη αυτή η επένδυση αποφέρει και καρπούς, και πολύ συγκεκριμένα πρόσφατα από τη συμμετοχή της πρώτης ομάδας μας στο Διεθνές Πρωτάθλημα Κέρκυρας, όπου ο Παναγιώτης ο Πανταζόπουλος, ένα παιδί από τους Γαργαλιάνους, 15 χρονών, πήρε την πρώτη θέση στην κατηγορία ανδρών. Επίσης και στην κατηγορία παιδών ο Κωνσταντίνος ο Κοτσοβός. Οπότε και στην κατηγορία ανδρών και παιδών κυριάρχησαν
παιδιά της ακαδημίας μας. Και πλέον είναι και παιδιά που στελεχώνουν και τις εθνικές ομάδες ανδρών και παιδών. Συγκεκριμένα, ο Παναγιώτης ο Πανταζόπουλος θα βρεθεί το καλοκαίρι στην Εθνική Ανδρών και στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Λουξεμβούργο και θα διεκδικήσει επίσης θέση για την Εθνική Ομάδα που θα πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Μεξικό. Ότι το γκολφ το 1900 και το 1905, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, ήταν και Ολυμπιακό άθλημα. Πολλά χρόνια βέβαια. Πολλά χρόνια. Μετά δεν ξαναμπήκε πάλι στα αθλήματα των Ολυμπιακών Αγώνων. Σωστά. Και τώρα φέτος, μετά από τόσα χρόνια, θα είναι πάλι Ολυμπιακό άθλημα. Στη Βραζιλία. Στη Βραζιλία, σωστά, στο Ρίο. Και θα πάρουν μέρος οι κορυφαίοι αθλητές του γκολφ από όλες τις χώρες. Οπότε πιστεύω ότι αυτό θα δώσει μια τεράστια όθηση πάλι στο άθλημα, γιατί είναι και μια διοργάνωση Ολυμπιακή Αγώνες που είναι πολύ πιο κοντά στον κόσμο. Και πιστεύω ότι αυτό το άθλημα που ο κόσμος έχει μια εικόνα ότι είναι άθλημα πλουσίων και ίσως και ηλικιωμένων, θα δουν ότι είναι όντως ένα σπορ, ένα άθλημα όπου χρειάζεται και φυσική κατάσταση και θα έρθει πολύ κοντά στον κόσμο. Πάντως είναι φοβερό αυτό που γίνεται εδώ. Εμείς έχουμε εκπλαγεί στην κυριολεξία από αυτό το παράδεισος είναι, δηλαδή δεν θέλουμε να φύγουμε, και από αυτό που συμβαίνει με τα παιδιά. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν φανταζόμουν ότι ένα παιδί από τους Γαργαλιάνους ή τα Φιλιατρά ή από ένα κοντινό χωριό θα είχε τη δυνατότητα μέσα από την Κώστα Ναβαρίνο να μαθαίνει αυτό το άθλημα. Είναι δύσκολο άθλημα ή... Κοιτάξτε να δείτε. Είναι ατομικό, δεν είναι ομαδικό. Καταρχάς, ναι, είναι ατομικό άθλημα. Θεωρώ προσωπικά ότι είναι ίσως το πιο ολοκληρωμένο άθλημα. Δηλαδή, έχω ασχοληθεί με πολλά αθλήματα, αλλά θεωρώ ότι για μένα ο βασιλιάς του σπορ είναι το γκολφ. Μιλάμε λογικό για ένα άθλημα που συνδυάζει φυσική κατάσταση, δύναμη, συγκέντρωση, πνευματική δύναμη. Δηλαδή, χρειάζονται όλα αυτά τα στοιχεία και μπορώ να λέω μέχρι αύριο στοιχεία που χρειάζεται το γκολφ. Δεν έχω ξαναβρει άλλο άθλημα που να είναι τόσο ολοκληρωμένο. Και βέβαια είναι πολύ απαιτητικό γιατί χρειάζονται όλα αυτά. Είναι πολύ τεχνικό άθλημα. Θέλει πολύ και χρόνο να αφιερώσεις. Αλλά επίσης από την άλλη είναι ένα άθλημα που μπορούν να το παίξουν από 5 χρονών παιδιά μέχρι 90 χρονών, 95, όσο αντέχει το σώμα. Και αυτό είναι, πιστεύω, το πιο ωραίο αυτού του αθλήματος, το που δεν μπορείς να το δεις σε άλλο σπορ. Ότι από όλες τις ηλικίες μπορούν να παίξουν. Πόσες ώρες την ημέρα προπονούνται τα παιδιά αυτά, για τα παιδιά αυτά που μιλήσαμε πριν, για να γίνουν οι αυριανοί πρωταθλητές. Βέβαια θα μιλήσουμε και λίγο αργότερα για το σε τι επίπεδο βρίσκεται το γκολφ στην Ελλάδα. Αλλά πάμε πρώτα στα πρακτικά. Πόση ώρα προπόνησες? Λοιπόν, τα παιδιά της ακαδημίας μας και ειδικά, ας πούμε, η αλφα ομάδα, η πρώτη μας ομάδα, είναι παιδιά που είναι πολύ ξεκάθαρο στο μυαλό τους. Κάνουν πρωταθλητισμό και πιστεύω, όπως σε οποιοδήποτε άλλο άθλημα, όταν κάνεις πρωταθλητισμό αφιερώνεις καθημερινά ώρες σε αυτό το πράγμα και περίπου, δηλαδή, έχουμε κάθε μέρα προπόνηση σχεδόν 2-3 ώρες και τα Σαββατοκύριακα που έχουν και λίγο πιο ελεύθερο χρόνο ακόμα περισσότερο. Βέβαια, εντάξει, υπάρχει και το σχολείο που τους περιορίζει λίγο το χρόνο, αλλά όσο μπορούν. Η Ελλάδα δεν έχει αναδείξει κάποιον τεράστιο αθλητή του γκολφ παγκοσμίως. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή ταλέντα τα οποία μπορούν να ανταγωνιστούν Άγγλους, Αμερικάνους, Ελβετούς? Κοιτάξτε, για την ώρα, όπως είπατε, δεν έχουμε αναδείξει κάποιον μεγάλο αθλητή, κάποιο μεγάλο όνομα στο χώρο. Αλλά είμαι πολύ αισιόδοξος και πιστεύω ότι αυτή η γενιά της συγκεκριμένης ακαδημίας θα αφήσει το στίγμα της. Μάλιστα. Εσείς απασχολείστε εδώ καθημερινά, είστε δηλαδή με αθλητές? Ναι. Είμαι καθημερινά, είμαι μαζί με τον συνάδελφό μου τον Αδάμ τον Κρητικό, είμαστε υπεύθυνοι της ακαδημίας και πέρα από εκεί κάνουμε και μαθήματα σε πελάτες του ξενοδοχείου, σε ντόπιους. Υπάρχει, δηλαδή, επιλέγουν την Κώστα Ναβαρίνο για τις διακοπές τους μεγάλη γκολφέρα, ας πούμε.
εννοείται μεγάλοι αθλητές. Μεγάλοι αθλητές του γκολφ. Κατά καιρούς, ναι, έχουν έρθει κάποια μεγάλα ονόματα που έχουν πρωταγωνιστήσει σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και έχουν έρθει εδώ και για διακοπές. Και όχι μόνο του γκολφ, αλλά και μεγάλες προσωπικότητες του αθλητισμού. Όπως π.χ. νομίζω πριν 2 χρόνια είχαμε τον Gareth Bale, την ακριβότερη μεταγραφή στο ποδόσφαιρο, και συγκεκριμένα 2-3 μέρες μετά τον τελικό του Champions League βρέθηκε εδώ και παίζει γκολφ. Οπότε είναι ένα άθλημα που τραβάει πάρα πολύ. Real Madrid. Ναι, της Real Madrid. Άλλη επώνυμη ηθοποιή αυτή του κινηματογράφου του Hollywood, γιατί ακούμε κατά καιρούς ότι έρχονται μεγάλα ονόματα. Ναι, έχει ακουστεί ότι έχουν έρθει πολύ. Και κυρίως του αθλητισμού που μπορώ να σας πω, έχουν έρθει π.χ. ο Walcott που παίζει στην Arsenal. Είπαμε ο Μπέιλ, έχουν έρθει προπονητές όπως ο Βαλβέρδε, ασχολούνται πολύ συχνά και παλέμαχοι αθλητές όπως ο Καρεμπέ, ο Τάκης Ογκόνιας. Αποφεύγετε να μας πείτε για αστέρες του Hollywood. Κοιτάξτε να δείτε. Καλά κάνετε δηλαδή, δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι και πληροφορίες που πολλές φορές μπορεί να μην γνωρίζουμε. Και... Ναι. Δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό. Ένα πριβέ ριζόρτ και τεράστιο παγκόσμια φήμης και πρέπει να προστατεύεται. Στόχοι για τα παιδιά εδώ, για την Ακαδημία, γιατί γι' αυτό ήρθαμε περισσότερο. Η Ακαδημία, τα παιδιά αυτά υπάρχουν, έχουν βγει κάποια που έχουν πει, ας πούμε, έχουν έρθει σε εσάς τον προπονητή τους να πούνε «Εγώ θέλω να γίνω πρωταθλητής». Φυσικά και πλέον πιστεύω ότι και οι ίδιοι, όπως σας είπα και πιο πριν, είναι πολύ ξεκάθαρο στο μυαλό τους τι θέλουν να κάνουν, τι πορεία θέλουν να τραβήξουν, και πιστεύω ότι σε κάποια χρόνια από τώρα, οι λίγο μεγαλύτεροι, δηλαδή που πλησιάζουν τα 18, θα ακολουθήσουν μια καριέρα στο αθλητικό κομμάτι, δηλαδή θα προσπαθήσουν να παίξουν ανταγωνιστικά σε μεγάλα τουρνουά, και τους εύχομαι τα καλύτερα. Βέβαια είναι ο ανταγωνισμός τεράστιος, αλλά είμαι πολύ αισιόδοξος ότι κάποιοι θα τα πάνε πολύ καλά. Και λίγο. Σίγουρα, για να σας πω και κάτι άλλο, έχουμε βάλει και προσωπικά εμείς σαν προπονητές το μεγάλο μας στόχο, κάποιο παιδί από την Ακαδημία μας να αντιπροσωπεύσει τη χώρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2020 στο Τόκιο. Αυτό θα ήταν μεγάλη επιτυχία. Ναι, σίγουρα. Θα ήταν μεγάλη επιτυχία και δική σας και των προπονητών. Σε λίγο θα γνωρίσουμε τα παιδιά, έτσι να μας πούνε την άποψή τους για το golf. Και αμέσως μετά θα μας κάνετε εσείς μια τεχνική επίδειξη του αθλήματος. Ωραία. Για να μπορέσουν οι τηλεθεατές να μάθουν πώς λειτουργεί αυτό το άθλημα. Ωραία. Λοιπόν, τα ξαναλέμε πάλι σε λίγο. Λοιπόν, Θεοδόση, από πού είσαι εσύ, από πού καταγείσαι? Κατάγομαι από Πεταλίδη, είναι ένα χωριό έξω από την Καλαμάτα. Και πώς αποφάσισες να ξεκινήσεις γκολφ? Η μητέρα μου άρχισε να δουλεύει από την αρχή της Κώστα Ναβαρίνου και ναι. Τον πρώτο χρόνο μου είπε, στην αρχή δεν ήθελα, αλλά μετά από ένα χρόνο έκανα τα δοκιμαστικά και ήρθα στην Ακαδημία. Και είσαι στην Ακαδημία εδώ, πώς το βλέπεις αυτό το άθλημα? Δηλαδή, πριν εργαστεί η μητέρα σου στην Κώστα Ναβαρίνο, λογικά δεν το γνώριζες, έτσι? Ναι. Δεν είναι. Δεν είχες καμία επαφή τελείως, ήξερες μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Πώς το ανακάλυψες? Μόλις μου είπε, έψαξα στην αρχή, μόλις μου είπε ότι δουλεύει σε γήπεδα γκολφ. Μου άρεσε στην αρχή, ήταν ωραίο, ενδιαφέρον, και ήρθα και δοκίμασα. Και ήταν πολύ ωραίο και όντως είναι ωραίο. Τι στόχους έχεις, έτσι, έχεις βάλει στόχους στο συγκεκριμένο άθλημα, δηλαδή θες να το συνεχίσεις ή κερδίζεις μια εμπειρία τώρα και έχεις μια εμπειρία τώρα και θέλεις να διαπραγματευτείς με τον εαυτό σου αν θα το συνεχίσεις ή όχι? Θέλω να το συνεχίσω γιατί έχω βάλει και βέβαια στόχους και είναι πολύ ωραίο άθλημα και θέλω να το συνεχίσω, να πάω. Θα έχεις κάποιους που θέλεις να τους μοιάσεις, έτσι δεν είναι, που σου αρέσουν? Ποιοι αθλητές είναι αυτοί? Είναι παγκόσμιες κλάσεις, π.χ. ένα όνομα Jordan Spieth, Rory McIlroy,
τα πιο γνωστά, λέω, Jason Day, αυτά. Ο Αφροαμερικανός, ο Tiger... Ο Tiger Woods. Ναι. Σου αρέσει? Ναι. Ήταν πολύ καλός. Ήταν θρύλος, ναι, για κάποια χρόνια. Πιστεύεις ότι ήταν από τους μεγαλύτερους ταινίες, γκολφέρ που περάσανε, συγγνώμη. Ναι. Πιστεύω ήταν ένα πολύ καλό, μάλιστα, παράδειγμα για το... Οπότε έρχεσαι από το Πεταλίδι, εδώ στα γήπεδα, μάλλον από την Πύλο, γιατί πρόσφατα έχεις μετακομίσει στην Πύλο. Έρχεσαι λοιπόν από την όμορφη Πύλο που είναι ακριβώς πίσω μας, εδώ και κάνεις προπόνηση. Πόσες ώρες την ημέρα περίπου? Περίπου τρεις, παίζω περισσότερο μέσα, τρεις με τέσσερις εκεί. Εγκεφαλικό άθλημα περισσότερο, έτσι δεν είναι? Ναι, και τεχνικής πιστεύω, αλλά το μυαλό αν δουλεύει, πιστεύω. Άστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Χρήστο, εσύ από την Καλαμάτα, από ό,τι έμαθα, πώς ανακάλυψες το γκολφ ως άθλημα? Στις εφημερίδες είδα μία ανακοίνωση, μου έδειξε ο πατέρας μου, και το είδα και είπα να το δοκιμάσω, επειδή μου φαινόταν ενδιαφέρον και διαφορετικό από τα άλλα. Και πήγα να το δοκιμάσω στα δοκιμαστικά και με δέχτηκαν. Σε δέχτηκαν. Στα δοκιμαστικά οι προπονητές θα έβλεπαν κάτι ιδιαίτερο στον κάθε αθλητή για να γίνει επιλογή, ή έδειξες ότι το αγαπάς και θέλεις να το... Έδειξα και ότι το αγαπάω και έβλεπαν και κάτι ιδιαίτερο. Μας έβαζαν δοκιμασίες και όποιος είχε τα καλύτερα σκορ. Και πήγες καλά. Ναι. Και πήγες καλά. Είσαι μικρός ακόμα. Έχεις αποφασίσει αν θα το συνεχίσεις ή θα επιλέξεις κάποιο άλλο άθλημα αργότερα? Εγώ θέλω να το συνεχίσω, επειδή το αγαπάω και μπορώ να πιστεύω σε αυτό. Και θέλω να συνεχίσω, ναι. Ο σκοπός μου είναι να γίνω ένας professional. Να γίνεις επαγγελματίας. Ναι. Τι χρειάζεται για να γίνεις επαγγελματίας? Δηλαδή, μπορείς, ας πούμε, και από τις εγκαταστάσεις εδώ, τα γήπεδα, ή πρέπει μετά να πας σε κάποια σχολή, να πας σε άλλα προπονητικά κέντρα ή οτιδήποτε? Τι συμβαίνει, τι γίνεται δηλαδή στην πορεία ενός αθλητού γκολφ? Γιατί οι τηλεθεατές μας δεν γνωρίζουν. Πρέπει να πας να τελειώσει μια σχολή για να γίνεις professional στο εξωτερικό. Και εγώ θέλω να πάω στην Αγγλία. Μάλιστα. Εκεί. Αυτό. Η Αγγλία είναι από τις χώρες που το γκολφ είναι πολύ ψηλά. Ωραία. Και έρχεσαι από την Καλαμάτα για τις προπονήσεις εδώ. Ναι. Μεγάλη διαδρομή, δεν είναι και μικρή. Ναι, αλλά έχει λεωφορεία και πηγαίνω, έρχομαι με τα λεωφορεία. Με το σχολείο πώς θα πας, γιατί σίγουρα θα χάνεις αρκετό χρόνο. Ναι, όμως προσπαθώ να βρίσκω περισσότερο χρόνο και προσπαθώ και βρίσκω. Και έχω περισσότερο χρόνο και για το γκολφ και για τα μαθήματα και τα βολεύω. Βαγγέλη, είσαι από τους Γαργαλιάνους, έμαθα. Ναι. Από μια καθαρά αγροτική περιοχή, ναι, που αγαπάει και το ποδόσφαιρο, έμαθα επίσης. Ναι, ναι. Εσύ αγάπησες τον γκολφ. Πώς έγινε αυτό? Εγώ γνώρισα τον γκολφ μέσω του φίλου μου Παναγιώτη Πανταζόπουλου, ο οποίος ασχολούταν με αυτό ένα χρόνο πριν. Επειδή κάνουμε ακόμα πολύ παρέα, μου μίλησε για αυτό το άθλημα. Ήταν εδώ στην Ακαδημία, ναι, δηλαδή. Ναι, ένα χρόνο πιο νωρίς από μένα. Με πήρε μαζί του, ήρθα, το είδα. Μετά έμαθα για τις υποτροφίες. Είναι ο πρωταθλητής ο Πανταζόπουλος. Ναι, ναι. Ο πρωταθλητής. Ναι. Α, ωραία. Οπότε ήσασταν φίλοι, είστε, ναι, φίλοι μάλλον. Φίλοι, ναι. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία σε έπεισε ότι είναι ένα άθλημα το οποίο μπορείς να πας μπροστά. Ήρθα εδώ, έγιναν οι υποτροφίες, με πήραν και μετά από 5 χρόνια συνεχίζω ακόμα να αγαπάω αυτό το άθλημα και να είμαι ενεργό μέλος στην Ακαδημία. Στην Ακαδημία εδώ στην Κώστα Ναβαρίνο. Πώς δεν ασχοληθήκες με το ποδόσφαιρο, με το μπάσκετ, με άλλα αθλήματα τα οποία είναι δημοφιλή στην Ελλάδα, στη χώρα μας? Το γκολφ ήταν ένα πολύ διαφορετικό άθλημα από όλα τα συνηθισμένα που γνωρίζουμε εδώ στην Ελλάδα. Είναι ένα άθλημα που απαιτεί φυσική κατάσταση, πνευματική καλλιέργεια, συγκέντρωση. Και αυτό ήταν που με τράβηξε, το ότι ήταν τόσο πολύπλοκο, αλλά και ένα άθλημα εντελώς διαφορετικό. Θα μας εξηγήσει αργότερα ο προπονητής σας πώς λειτουργεί, πώς παίζετε τον γκολφ, ναι, γιατί τώρα απλά ακούμε τις απόψεις των παιδιών. Αλλά να ξεκινήσουμε λίγο και από σένα. Αυτό, ας πούμε, το μπαστούνι που κρατάω εγώ στα χέρια μου, το ίδιο έχεις και εσύ. Ναι, ναι. Είναι μπαστούνι το οποίο χρησιμοποιείται στην προπόνηση ή και σε αγώνες μπορεί να... Κοιτάξτε, έχουμε
Ο σάκος, έχουμε ένα σάκο στον οποίο έχουμε 14 μπαστούνια. 14 μπαστούνια, τα οποία είναι για διαφορετικές αποστάσεις και για διαφορετικά είδη χτυπημάτων, ψηλά ή χαμηλά. Τα οποία τα χρησιμοποιούμε και στην προπόνηση, προπονούμαστε για αυτά, αλλά και στους αγώνες. Και δεν μπορούμε να αλλάξουμε μπαστούνια όταν αλλάζουμε τους αγώνες, γιατί συνηθίζουμε με αυτά. Μάλιστα. Και βλέπω ότι φοράτε την ίδια στολή όλα τα παιδιά. Ναι. Δηλαδή και στην προπόνηση δεν είστε ελεύθεροι να φορέσετε ό,τι θέλει ο καθένας ή πρέπει να φοράτε συγκεκριμένα ρούχα, αθλητικά, στολή, ας πούμε. Όχι, γιατί στην Ακαδημία υπάρχει πειθαρχία, είμαστε όλοι μια ομάδα. Πρέπει να δείχνουμε σαν ομάδα, ναι. Πρέπει να φερόμαστε σαν ομάδα. Και αυτό είναι και κάτι το οποίο μας το δίδαξαν οι προπονητές μας από την αρχή. Υπάρχουν κανόνες δηλαδή. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι εγώ. Κωνσταντίνε, αλλάξαμε σημείο, ήρθαμε σε ένα άλλο εκπληκτικό πάλι σημείο. Βλέπω πολλές ελιές ότι έχουν διατηρήσει το φυσικό περιβάλλον. Ναι, τι συμβαίνει. Ναι. Οι ιδιοκτήτες ήθελαν να κρατήσουν το τοπίο έτσι όπως είναι, οπότε φύτρωσαν κάποιες ελιές για να φαίνεται όμοιο με το υπόλοιπο. Εσύ πώς μπήκες στη διαδικασία με τον γκολφ? Ρωτάω όλα τα παιδιά βέβαια, γιατί ξέρεις, σου κάνει και λίγο εντύπωση το γεγονός ότι σχεδόν όλη η Ελλάδα ασχολείται με το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ και αθλήματα τα οποία είναι περισσότερο δημοφιλή. Ναι. Εσύ από τη Μεθόνη, που είναι και μια αρκετά μεγάλη απόσταση για να φτάσεις εδώ, πώς αποφάσισες να έρθεις? Μέσω ενός φίλου μου που έπαιζε. Μου πρότεινε ο πατέρας του πιο συγκεκριμένα να έρθω να δοκιμάσω. Τον επόμενο χρόνο δοκίμασα τον γκολφ και με πήραν στην Ελλάδα. Ήξερες πριν, το γνώριζες το άθλημα ή μόνο από την τηλεόραση? Όχι, μόνο από την τηλεόραση. Μόνο από την τηλεόραση και νομίζω ότι δεν θα σε ενδιαφέρει και ιδιαίτερα βλέποντας. Όχι, δεν φαινόταν τόσο ενδιαφέρον. Έχει μεγάλη διαφορά να το βλέπεις στην τηλεόραση σε σχέση με το να παίζεις ο ίδιος, να το... Ναι, σίγουρα. Το ζεις. Το ζεις. Ναι. Όσο και να ξέρεις τους κανόνες είναι πολύ σημαντικό. Οπότε είναι μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, εσύ το έβλεπες στην τηλεόραση, έλεγες OK, ένα μπαστούνι, χτυπάνε τον μπαλάκι, να μπει στην τρύπα και τα λοιπά. Όσο πιο μακριά γίνεται. Ναι, ναι. Όταν ήρθες όμως εδώ, ανακάλυψες ότι δεν είναι αυτό που βλέπεις στην τηλεόραση. Ναι, ήταν εντελώς διαφορετικό. Είναι εντελώς διαφορετικό. Αυτό ήθελα να το ρωτήσω και πριν και σε άλλα τα παιδιά. Και εγώ που δεν έχω επισκεφθεί έτσι με τέτοια λεπτομέρεια ένα γήπεδο γκολφ στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, μου προκάλεσε το ενδιαφέρον. Όσο λοιπόν το παρακολουθούσα από την τηλεόραση, δεν έδειχνα μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα, φεύγοντας από εδώ και τελειώνοντας το ρεπορτάζ, θα κάτσω να μάθω περισσότερα πράγματα και μάλλον θα το παρακολουθώ περισσότερο στην τηλεόραση. Ποιοι είναι οι στόχοι σου για το μέλλον, τι θέλεις να κάνεις? Να γίνω όσο καλύτερος γίνεται, να ακολουθήσω την πορεία αυτών των μεγάλων αθλητών, όπως τον Rory McIlroy και τον Jason Day, και να γίνω σαν και αυτούς, ένα παρόμοιο τους. Έχεις στόχο δηλαδή να γίνεις πρωταθλητής? Ναι. Με το σχολείο τι γίνεται? Όσο πιο πολύ μπορώ διαβάζω, αλλά σίγουρα αφιερώνω πιο πολλές ώρες στον γκολφ. Θα ήθελες να περάσεις, ας πούμε, γυμναστική ακαδημία? Όχι, με ενδιαφέρε καθαρά τον γκολφ. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Παναγιώτη, είσαι ο πρωταθλητής και τελικά έμεινες στο τέλος για να μιλήσουμε μαζί σου και να μας πεις τις τεράστιες εμπειρίες που έχεις αποκομίσει μέχρι τώρα και είσαι μόλις 15 χρονών. Πρόσφατα ήσουν πρωταθλητής Ελλάδος σε διεθνές τουρνά που έγινε στην Κέρκυρα. Είσαι μέλος της εθνικής ομάδος και πρέπει να σε συγχαρώ για αυτό. Είναι πολύ σημαντικό για όλες και στη δική σου ηλικία και ο μεγαλύτερος το να μπαίνει στην εθνική ομάδα ανδρών ενός αθλήματος. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο και μπράβο σου. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πώς ξεκίνησες? Όταν ξεκίνησε η Ακαδημία το 2010, η μητέρα μου είδε στην εφημερίδα μία ανακοίνωση και μου είπε αν θα ήθελα να το δοκιμάσω και αυτό το άθλημα. Εγώ δεν είχα καμία γνώση σε αυτό. Όπως και τα άλλα τα παιδιά, απλά το έβλεπες από την τηλεόραση. Είπα να το δοκιμάσω, γιατί όχι. Ήρθα μετά από τις δοκιμές που έκαναν, με επέλεξαν και κάπως έτσι σιγά σιγά, τώρα έκτος χρόνος που είμαι στην Ακαδημία και προχωράω, συνεχίζω.
Και από ό,τι φαίνεται είσαι και ταλέντο. Για να έχεις πετύχει σε αυτή τη μικρή ηλικία και να είσαι και να έχεις πάρει και πρωτάθλημα στους άνδρες, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Παρόλο που το άθλημα στη χώρα μας δεν έχει μεγάλη εξέλιξη, νομίζω ότι είναι σπουδαίο. Τι θέλεις να κάνεις συνέχεια τώρα, γιατί πας καλά? Εγώ σκέφτομαι να συνεχίσω σοβαρά με τον γκολφ, σκέφτομαι να γίνω και επαγγελματίας και θέλω να το ακολουθήσω αυτό στη ζωή μου. Αυτό που σκέφτομαι είναι, αφού τελειώσω το σχολείο, να ακολουθήσω κάποια σχολή γκολφ και μέσα από αυτό να μπορέσω να γίνω επαγγελματίας. Δεν θέλεις να δώσεις πανελλήνιες, να περάσεις κάποιο πανεπιστήμιο ελληνικό? Δεν με ενδιαφέρει να περάσω κάπου στην Ελλάδα, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα το γκολφ δεν είναι τόσο διαδεδομένο και δεν έχουμε τέτοιες σχολές. Πιο πολύ σκέφτομαι κάτι στην Αμερική ή στην Αγγλία, που είναι οι χώρες που είναι πιο διαδεδομένο από όλες. Οι ειδικοί του γκολφ σε παροτρύνουν να το κάνεις αυτό, ή απλά είναι η δική σου η άποψη αυτή, ότι πρέπει τελειώνοντας το λύκειο να πας στο εξωτερικό? Οι προπονητές μου με παροτρύνουν να κάνω αυτό που θέλω και εγώ αγαπώ τον γκολφ και θέλω να το κάνω, να συνεχίσω έτσι στη ζωή μου. Οπότε είναι μια απόφαση που την πήρα μόνος μου. Ζεις γι' αυτό? Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Προπονούμε πολύ συχνά καθημερινά και ειδικά το καλοκαίρι έρχομαι κάθε μέρα και για πολλές ώρες για προπόνηση. Και μόνος σου πολλές φορές? Πολλές φορές μόνος μου, αλλά επειδή είναι πολλά τα παιδιά στην Ακαδημία, είναι σπάνια να βρίσκομαι μόνος μου. Το επόμενο τουρνά που θα λάβεις μέρος? Τώρα είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα γίνει στη Γλυφάδα στην Αθήνα στις 29 Ιουνίου. Και είσαι και μέλος της Εθνικής Ομάδας και για τους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει στο Λουξεμβούργο αρχές Ιουλίου θα λάβω μέρος. Μάλιστα, μπράβο σου. Ευχαριστώ. Εδώ έχουμε ένα άλλο μπαστούνι όμως. Πριν από λίγο μας περιέγραψε ο συναθλητής σου. Αυτό είναι πιο ογκώδες, πιο μεγάλο, δεν είναι σαν το άλλο που ήταν αυτό είναι μικρό. Εγώ είμαι και άσχετος, ναι, και ρωτάω. Είναι το μεγαλύτερο μπαστούνι που έχουμε μέσα στο σάκο μας. Mm-hmm. Έχει τις μικρότερες μοίρες από όλα και είναι αυτό για να πηγαίνει η μπάλα πιο μακριά. Είναι το κεφάλι του μεγαλύτερο, όπως βλέπετε κιόλας, ώστε να χτυπάει την μπάλα και η μπάλα να φεύγει. Όταν το χτύπημα δηλαδή έχει μεγάλη απόσταση, η απόσταση είναι μεγάλη ως την τρύπα, χρησιμοποιείται αυτό το μπαστούνι, ναι, το οποίο έχει και εδώ κάποιο αντίβαρο, μου είπανε ότι είναι, χρησιμοποιείται για να... Ναι, τα μπαστούνια, οι νέες τεχνολογίες στο γκολφ έχουν πολλές ρυθμίσεις πάνω στα μπαστούνια αυτά για να βοηθάνε τους παίκτες να τα κάνουν καλύτερα για τους ίδιους. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σου ευχηθώ καλή επιτυχία στην καριέρα αυτή που έχεις ξεκινήσει ήδη στα 15 σου χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Αποχαιρετώντας τον Παναγιώτη, σε λίγο θα παρακολουθήσουμε μια επίδειξη, τεχνική επίδειξη από τον προπονητή της ομάδας. Θα μας δώσει κάποια στοιχεία ακριβώς πώς παίζεται το γκολφ και αμέσως μετά θα μεταβούμε στην όμορφη Φοινικούντα. Εκεί υπάρχει ή δεν υπάρχει ένας χαμένος θησαυρός? Θα μάθουμε σε λίγο. Γεια σας και πάλι, είμαι ο Χρήσανθος Οδιάκου, προπονητής στην Κώστα Ναβαρίνο, προπονητής γκολφ. Βρισκόμαστε στο Bay Course, στην τρύπα 13. Είμαστε εδώ μαζί με τον Παναγιώτη Πανταζόπουλο. Γεια σου Παναγιώτη και πάλι. Θα κάνουμε μια μικρή επίδειξη και θα τελειώσουμε με ένα χτύπημα από τον Παναγιώτη. Λοιπόν, Παναγιώτη, θα ξεκινήσουμε λίγο με τα βασικά του γκολφ, λίγο πώς πιάνουμε τον μπαστούνι, τη στάση και λίγο την κίνηση, έτσι, και θα καταλήξουμε σε ένα χτύπημα. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε με τη λαβή του γκολφ. Πάντα η λαβή ξεκινάει με το αριστερό χέρι για ένα δεξιόχειρα, ψηλά στη λαβή και από κάτω καλύβει το δεξί χέρι. Μια καλή λαβή για να ξεκινήσεις είναι μια λαβή σαν του baseball ή του τένις και τα 10 δάχτυλα πάνω στη λαβή. Έπειτα πάμε στη στάση. Η στάση όπως βλέπετε εδώ του Παναγιώτη είναι πολύ αθλητική. Έτσι είναι ένα άθλημα, είναι ένα σπορ, πλέον ολυμπιακό άθλημα. Θέλουμε να φαινόμαστε δυνατοί πάνω στην μπάλα. Και όπως βλέπετε εδώ ο Παναγιώτης έχει παράλληλα ίσια πόδια, ίσια μέση. Έτσι πολύ δυνατή αθλητική στάση. Και καταλήγουμε στην κίνηση, η οποία είναι μια μεγάλη κίνηση πίσω. Γυρνάει τον μπαστούνι πάλι προς την μπάλα και το τελείωμα
ένα follow through, όπως και εσένα forehand στο τένις, έτσι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτή είναι η βάση του γκολφ. Ωραία, λοιπόν Παναγιώτη, πάμε να χτυπήσουμε ένα μπαλάκι, να δούμε το αποτέλεσμα. Μαθαίνει γρήγορα ο Παναγιώτης, έτσι. Μπράβο Παναγιώτη, ευχαριστούμε.